μάθημα δημοκρατίας από το δεύτερο νηπιαγωγείο Μυτιλήνης, όπου μαθητές μαζί με τους γονείς και τη δασκάλα τους έκαναν έρευνα στους δρόμους και σε κεντρικά σημεία της πόλης για την προσβασιμότητα ατόμων με αναπηρία και είπαν τα παράπονά τους στο Δήμαρχο. Εδώ θα μπορούσε να κυκλοφορήσει ένα καροτσάκι αναπηρικό? Ναι. Θα μπορούσε, για δέστε λίγο. Είναι προσβάσιμο. Με δυσκολία. Εδώ τώρα τι γίνεται με αυτά τα αυτοκίνητα? Ποιος μπορεί να περάσει από εδώ? Κανένας. Ούτε αυτός με το καροτσάκι. Δεν μπορείς να περπατήσεις και εσύ σε καροτσάκι? Μπορείς από εδώ? Όχι. Η ράμπα που είναι εδώ ακυρώνεται. Έτσι, γιατί αφού έχει αυτοκίνητο. Διαπίστωσαν αυτοκίνητα πάνω σε ράμπες πεζοδρομίων, απουσία ηχητικών σημάτων σε φωτεινούς σηματοδότες, απουσία διαγράμμισης στα πεζοδρόμια για την κίνηση τυφλών. Διαπίστωσαν και θετικές παρεμβάσεις, αρκετές θέσεις στάθμευσης οχημάτων αναπήρων, ηλεκτρικές ράμπες πρόσβασης αναπηρικών αμαξιδίων σε δημόσια κτίρια. Τις παρατηρήσεις τους μετέφεραν στο Δήμαρχο Μυτιλήνης, που τους ευχαρίστησε για τις υποδείξεις τους. Ειδικού φανάρι σηματός που χτυπάει, έτσι. Να βάλουμε ράμπες πατού. Σε τα βάζω εκεί που δεν έχει ράμπες. Και άλλο να πεις μέσα στην τάξη ότι υπάρχουν τα πλακάκια κάτω, και άλλο να τα δουν τα πλακάκια, να τα αγγίξουν, να καταλάβουν και τη χρήση τους. Άλλο να πεις ότι ναι, υπάρχουν αυτοκίνητα στις ράμπες, και άλλο να τα ανακαλύψουν μόνα τους ότι κάποια αυτοκίνητα κλείνουν τις ράμπες. Έτσι γίνεται ο ενεργός πολίτης, έτσι αποκτούν κριτική ικανότητα.